Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά? Είσαι καλά. Είσαι καλά. Καλά είσαι. Έχουμε έρθει σήμερα εδώ πέρα για να κάνουμε ένα βίντεο. Πες μας και τίποτα καινούργιο, Μαριάννα. Στο οποίο βίντεο, παιδιά, θέλω να σας δείξω όλα αυτά τα πραγματάκια τα οποία έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή μαζί μας. Καλώς ορίστε τα. Από τα Σελεστίνο. Γενικά, εγώ σας ζητάω συνέχεια να μου γράφετε καταστήματα που θέλετε να κάνω haul, καταστήματα που θέλετε να σας κάνω review, online site που θέλετε review, να παραγγείλω πράγματα για να σας τα δείξω. Και μου έχετε πει αρκετή για τα Σελεστίνο. Και ήρθε λοιπόν η ευκαιρία, διότι θέλω να σας πληροφορήσω ότι τα Σελεστίνο έχουν βάλει μέσα στα καταστήματά τους ορισμένα beauty products. Είναι κάτι τελείως καινούριο, το οποίο νομίζω είναι και κάτι πάρα πολύ όμορφο να βάλεις beauty products σε καταστήματα ρούχων. Εμένα μας συγκεκριμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν, σε αυτή τη σακουλίτσα που σας έδειξα πριν, έχουμε ορισμένα πραγματάκια beauty products, όπως σας είπα, που βάλαν τώρα τελευταία στη συλλογή τους στα Σελεστίνο, όπως επίσης και ορισμένα ρουχαλάκια για να σας τα δείξω, γιατί δεν γίνεται να πας σε Σελεστίνο και να μην αγοράσεις ρούχα. Προφανέστατο. Αν δεν με ακολουθείς στο Instagram, μπορείς να με ακολουθήσεις τώρα, δεν χάνεις και τίποτα. Είναι εδώ πέρα κάτω το όνομά μου δεξιά. Εκεί πέρα σας δείχνω όλη μου την καθημερινότητα, τι περνάω, τι δεν περνάω και πώς περνάω γενικώς τις μέρες μου. Οπότε σε περιμένω εκεί πέρα να μου στείλει κάποιο μήνυμα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω έτσι stalking τους λογαριασμούς σας που μου στέλνετε μηνύματα. Τρελαίνομαι γι' αυτό. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Λοιπόν, το πακέτο μας είναι αυτό εδώ πέρα, μέσα στην τρίχα και μέσα στη σκόνη. Λόγω του ότι έχω να σκουπίσω το δωμάτιό μου πολύ καιρό. Οτιδήποτε παραγγείλετε από κατάστημα των Σελεστίνο έρχονται με ACS Courier. ACS ευτυχώς είναι πολύ συνεργάσιμοι μαζί μου. Έρχονται σπίτι μου. Άμα δεν έρθουν σπίτι μου, τους παίρνω τηλέφωνο και τους λέω: και κάτι, μην φέρει σπίτι μου τα πράγματα, θα έρθω να τα παράλαβω εγώ από το κατάστημά σου. Και επίσης τα Σελεστίνο έχουν πάρα πολύ όμορφα φυσικά καταστήματα. Δεν είναι το φυσικό κατάστημα το οποίο ξέρεις, είναι βαρετές βιτρίνες, βαρετή διακόσμηση. Είναι πάρα πολύ όμορφα καταστήματα συγκεκριμένα για μένα και έχω βρει πάρα πολύ όμορφα κομμάτια, πολύ θα ρούχα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα μέσα. Θα πάρω ψαλιδάκι το οποίο γνωστόν δεν κόβει ούτε τα αυτιά του γαϊδάρου. Ξέρεις, είναι από αυτά τα ψαλιδάκια τα οποία χρησιμοποιούσες μικρή για τα καλλιτεχνικά. Ξέρετε τι θέλω να σας πω. Ανοίγοντάς το λοιπόν, έχουμε και άλλη μια σακουλίτσα μέσα και έχουμε και αυτό εδώ πέρα. Έχω λοιπόν τοποθετήσει μέσα αυτό εδώ πέρα το χαρτάκι. Σελεστίνο, ευχαριστούμε Μαριάννα. Ω, γλυκούλια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα οποία έχουν και ορισμένα από τα καινούργια τους προϊόντα, τις καινούργιες τους σειρές που έχουν λανσάρει. Πάμε λοιπόν τώρα να ανοίξουμε και τη δεύτερη σακούλα. Να ξέρετε, δεν είναι καθόλου εύκολο να δείχνεις στο βίντεο ότι ανοίγεις τη σακούλα. Απαιτεί μεγάλη μυϊκή δύναμη, σωματική δύναμη και δύναμη ψυχής. Θα σου το λέω να το έχετε υπόψη σας αυτό. Αρχικά να πούμε ότι έχουν βάλει μέσα, παιδιά, πέστες, σακούλες, οι οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δωρήσετε αυτά τα οποία θα αγοράσετε σε κάποιον. Δηλαδή, επειδή εγώ το έχω αυτό το πρόβλημα, όταν παραγγέλνω από site και δεν έχω μετά στην συγκεκριμένη σακουλίτσα για να βάλω μέσα το δώρο, πρέπει να αγοράσω μια διαφορετική σακούλα από τα Τζάμπο, από οπουδήποτε γενικώς. Τα Σελεστίνο όμως έχουν φροντίσει και γι' αυτό. Μας έχουν δώσει κάτι τεράστιες σακούλες, τεράστιες όμως σακούλες, και είναι μάλιστα αρκετές μου φαίνεται, πρέπει να ήταν 3-4 για να βάλετε το δώρο το οποίο θα αγοράσετε από το online site τους. Ναι, καλά σας το είπα. Είχε μέσα δύο μεγάλες σακουλίτσες και δύο μικρούλες σακουλίτσες, οι οποίες μάλιστα εδώ πέρα έχουν και την καρτούλα From Me to You Σελεστίνο και έχουν μέσα και χαρτάκι περιτυλίγματος, άμα θέλετε να περιτυλίξετε αυτό το οποίο πήρατε. Ελπίζω να μπορεί να φανεί, αλλά μέσα έχουμε αρκετά πακετάκια για να σας δείξω. Θα ξεκινήσω με το πρώτο. Βλέπετε ότι όλα είναι τυλιγμένα πάρα πολύ όμορφα για να μην σπάσει απολύτως τίποτα στην διαμεταφορά στο χώρο σας. Το πρώτο πράγμα το οποίο έχουμε έχει σε αυτά εδώ πέρα τα μικρούλικα σακουλάκια, τα οποία είναι για μία ακόμη φορά προστατευμένα με αυτά εδώ πέρα τα Air Bubbles. Είναι την καινούργια τους σειρά με τα καινούργια κεράκια τα οποία έχουν βάλει με διάφορα αρώματα. Είναι αρωματικό κερί Sweetheart. Έχει και οδηγής κρίσεως. Μυρίζει πανέμορφα. Ανυπομονώ να το βάλω εδώ, όπως το βλέπεις, και να το έχω αναμένω σε διάφορα βίντεο να μυρίζει πολύ όμορφο το δωμάτιο, να έχουμε πάρα πολύ όμορφα vibes. Και αυτό εδώ πέρα είναι το δεύτερο αρωματικό κερί, το οποίο έχει τέλεια συσκευασία. Έχει αυτό εδώ πέρα το μαύρο χρώμα μαζί με τις χρυσές λεπτομέρειες, το οποίο από πίσω μάλιστα γράφει και το brand Σελεστίνο. Και εδώ πέρα έχει γραμμένο το άρωμα σωστικά του κεριού, το οποίο διάλεξες. Να σας πω ότι ένα τέτοιο κεράκι είναι μια σημαντική προσθήκη, ειδικά για τα Χριστούγεννα, στο χώρο σας, στο σπίτι σας, γιατί είναι αυτό που σας λέω, το ανάβεις και κατευθείαν αυτόματα έχεις μια άλλη ενέργεια, τελείως διαφορετική ενέργεια, ανάλογα με το άρωμα το οποίο έχεις διαλέξει κιόλας. Εγώ έχω πάρει το Sweetheart και το Ambience. Δεν ξέρω αν τα προφέρω σωστά. Παίζει να τα προφέρω και τελείως λάθος. Μυρίζουν τόσο πολύ όμορφα, αλήθεια σας το λέω. Θέλω να τα βάλω, μου φαίνεται και τα δύο εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν θα ταιριάζουν βέβαια.
Πολύ λοιπόν όμορφη η συσκευασιόλα του και έχουν επίση καθαρό βάρο 140 γραμμάρια. Οπότε ξέρει και όλα τα Χριστούγεννα τα έχει ξαναμένα, θα κρατήσει όλα τα Χριστούγεννα. Θα προχωρήσω λοιπόν στο επόμενο πράγμα το οποίο έχουμε εδώ πέρα μέσα, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα το μαύρο πουλόβερ με κλασικά τι πέρλε. Σα έχω ξαναμιλήσει για τι πέρλε, έλα αγάπη μου. Σα έχω ξαναμιλήσει για τι πέρλε, ότι είναι πολύ μεγάλη τάση και τεράστια μόδα από πέρσι και συνεχίζεται και φέτο. Έχει ξεκινήσει η τάση από τα πουλόβερ, τι πέρλε δηλαδή στα πουλόβερ, μετά πήγε και στα τζιν και στα παντελόνια και όπου θέλει να φορά πέρλε γενικά. Είναι αυτό που πέρα το μαύρο μάλινο. Φαίνεται πάρα πολύ ζεστό για να πω την αλήθεια μου. Το συγκεκριμένο πουλοβεράκι, παιδιά, είναι one size, οπότε να το έχετε υπόψη σα αυτό. Ό,τι size και να είσαι, extra small, small, large, extra large, ό,τι θέλει, θα σου κάνει το one size προϊόν. Πάμε λοιπόν να το δοκιμάσω να σα το δείξω φορεμένο. Δεν θα το φορέσω για πολύ βέβαια, γιατί όπω σα είπα, θα σκάσω. Έχω ήδη ζεσταθεί πάρα πολύ. Έτσι είναι λοιπόν το πουλόβερ φορεμένο, τόσο πολύ festive, τόσο πολύ χριστουγεννιάτικο. Τρελαίνομαι. Excuse my hair που είναι all over the place, δεν το συζητώ. Δεν είναι crop, φτάνει αρκετά κάτω για εσά οι οποίε. Δεν θέλετε, βρε παιδί μου, να δείχνετε και πολύ την κοιλιά σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά pullover crop, τα οποία δεν υπάρχουν και νόημα να υπάρχουν pullover crop, θεωρώ. Πολύ όμορφο λοιπόν αυτό το πέρα το pullover και πάρα πολύ στυλάτο και πολύ μοδάτο. Το φοράς με ό,τι θέλεις, το φοράς με φούστα στενή, με φούστα μακριά, με μπότες, με ό,τι θες μπορεί να το φορέσεις. Και έχουμε λοιπόν και το επόμενο ρουχαλάκι μας, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, είναι πάλι one size και είναι μια, μην πω τη λέξη, τέλεια, ξέρετε τι θέλω να πω, ζακέτα. Είναι αυτή εδώ πέρα λοιπόν η ζακετούλα, μπορντό το χρώμα της, κλασικά. Είναι δυνατόν να είναι χειμώνας και να μην φορέσεις μπορντό ζακέτα? Όχι, δεν γίνεται. Είναι μακριά ζακέτα και είναι λίγο oversized. Σας είπα ότι είναι one size επίσης, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα και πάλι. Βλέπετε, έχει αυτό εδώ πέρα το τύπου προβατέ, αλλά δεν είναι προβατέ. Δεν είναι από αυτά τα υφάσματα τα οποία μόλις θα πλύνεις θέλει στέγνομα με το πιστολάκι για να μπορέσει να γίνει πάλι φλάφι. Όχι. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη μακριά ζακέτα. Βέβαια, δεν νομίζω ότι ταιριάζει και πάρα πολύ με τα από μέσα που έχω βάλει αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν έχει σημασία και έχει και δύο πολύ μεγάλες τσέπες εδώ πέρα στο πλάι. Νομίζω τα λόγια είναι περιτά, ειδικά για την τιμή της. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ζακέτα. Μπορείς επίσης να κάνεις και layering, δηλαδή πάνω από αυτή τη ζακέτα να βάλεις και το παλτό σου για να είσαι έτσι πιο ζεστά. Γιατί να βγεις σε τέτοια εποχή με αυτό εδώ πέρα μόνο δεν πρόκειται να ζεσταθείς. Οπότε μπορείς άνετα να κάνεις layering και να βάλεις και πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ όμορφο ανοιχτόχρωμο φουλάρι ή κασκόλ τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραίο. Προχωράμε λοιπόν στο επόμενο, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα μέσα πάλι τυλιγμένο. Εδώ πέρα μέσα λοιπόν έχουμε αυτά εδώ πέρα τα τρία πραγματάκια. Για να δούμε τι είναι το καθένα. Αρχικά αυτό εδώ πέρα είναι ο De Parfum, το οποίο καταλαβαίνεις είναι ένα perfume, ένα αρωματάκι, το οποίο λέγεται Spicy Charm από τη σειρά Dare to Seduce Me. Εφόσον λοιπόν λέγεται Spicy Charm, περιμένω να έχει μια έτσι όσφρηση, μια οσμή φρεσκάδας. Σε κάθε το άρωμα με όμορφα στο δέρμα χωρίς να τρίψετε και αφήστε το να στεγνώσει μόνο του. Για να δούμε πώς μυρίζει. Παιδιά, αυτή εδώ πέρα την κολόνια είναι μια κολόνια η οποία φόραγε σίγουρα η μητέρα μου σε κάποια φάση της ζωής της. Είμαι 100% σίγουρη. Πολύ όμορφο άρωμα, έτσι πιο βανιλέ άρωμα θα το πω. Επίσης να σου πω ότι είναι 50 ml το μπουκαλάκι και για το κάθε άρωμα υπάρχει αντίστοιχη body lotion και το αντίστοιχο body mist. Οπότε άμα θέλετε σκέτο το spicy charm, παίρνετε spicy charm σε άρωμα, σε body mist και σε body lotion. Εγώ όμως επειδή θέλω να δοκιμάσω διαφορετικά αρώματα, πήρα διαφορετικό body mist, διαφορετικό body lotion και διαφορετικό αρωματάκι. Για body mist πήρα από την ίδια σειρά πάλι το Fresh Love, η οποία σειρά μου αρέσει πάρα πολύ που γράφει και το λογότυπο Σελεστίνο εδώ πέρα κάτω. Πολύ όμορφη προσθήκη. Είναι 200 ml και πρέπει να μυρίζει ονειρικά. Το πιστεύω ότι πρέπει να μυρίζει ονειρικά. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει μια μυρωδιά από περγαμόντο. Δεν είμαι και σίγουρη. Πάρα πολύ όμορφο, πολύ πιο χειμερινό άρωμα body mist σε σχέση με την κολόνια που δοκίμασα πριν. Πολύ πιο χειμερινό. Δηλαδή, αυτό είναι να το φορέσεις την ώρα που θα έχεις κάνει το μπάνιο σου και θα έχεις τελειώσει το μπάνιο, βγαίνεις έξω και ψεκάζεις όλο σου το σώμα. Εγώ κυρίως ψεκάζω τα χέρια μου, να σου πω την αλήθεια, με αυτό εδώ πέρα το body mist και μυρίζεις έτσι όλες τις υπόλοιπες 2 με 3 μέρες. Και φυσικά έχουμε και το body lotion στο άρωμα Fresh Love πάλι, το οποίο είναι ένα γαλάκτωμα σώματος στα 200 ml. Προφανώς θα έχει την ίδια ακριβώς μυρωδιά με το πρώτο άρωμα. Ελπίζω να είναι full ενυδατικά, γιατί αυτή τη στιγμή το σώμα μου χρειάζεται οπωσδήποτε ενυδάτωση, ειδικά στα πόδια. Γενικά το χειμώνα δυστυχώς έχουν μια τάση τα πόδια μου, οι γάμπες μου να ξεραίνονται απίστευτα πολύ, με αποτέλεσμα να ξεφλουδίζει όλο μου το πόδι. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι αυτή εδώ πέρα η body lotion θα μου λύσει το πρόβλημα με τα πόδια μου, γιατί δεν υπάρχει άλλο αυτό το πράγμα. Πολύ όμορφες συσκευασίες και πάρα πολύ πρακτικές. Πολύ καλή ιδέα επίσης. Έλεγα λοιπόν.
λοιπόν. Πολύ καλή ιδέα επίσης για κάποιον ο οποίος λατρεύει έτσι τα αρώματα, να περιποιείται τον εαυτό του, να μυρίζει όμορφα. Πολύ καλή ιδέα για να το κάνεις δώρο μια τέτοια σειρά. Body mist, body lotion και κολονίτσα αρώματάκι. Και last but not least, λοιπόν, έχουμε άλλο ένα piece of clothing, άλλο ένα ρούχο από την εταιρεία Celestino. Αυτό εδώ πέρα είναι σε μέγεθος small έως medium. Και είναι αυτό εδώ πέρα το τύπου κολάν. Φυσικά και θα το παίρνω μαύρο, γιατί hello, είμαι η Μαριάννα. Και αν θυμάμαι καλά, είναι ένα κολάν το οποίο καταλήγει καμπάνα στο τέλος. Ναι, ναι, πολύ καλά το θυμάμαι. Η ποιότητά του φαίνεται απίστευτη, φαίνεται πολύ ελαστικό και πολύ χοντρό το ύφασμα. Οπότε δεν θα είναι καθόλου σιθρού, αν και κολάν. Πάμε όμως να το δοκιμάσουμε για να δούμε αν όντως ισχύει αυτό που σας λέω. Νομίζω ότι είχα απόλυτο δίκιο όταν σας είπα πόσο άνετο παίζει να είναι το συγκεκριμένο κολοάν, παύλα παντελόνι, είναι πολύ πολύ ελαστικό, πολύ stretchy, να το ξέρετε αυτό. Το μέγεθος για μένα θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο κατάλληλο και τρελαίναμε για το ότι κάνει καμπάνα κάτω κάτω παιδιά στο πόδι. Με συγχωρείτε που δεν μπορώ να σας δείξω ολόκληρο το πλάνο του παντελονιού, αλλά είναι ένα δωμάτιο χάλι, οπότε δεν μπορώ να σας δείξω ολόκληρο το δωμάτιο για αυτό το λόγο. Επίσης να σας πω ότι η αίσθηση αυτού του παντελονιού είναι τέλεια, δεν έχει υφή δερμάτινου, ούτε υφή κολάν όμως. Είναι κάτι ενδιάμεσα. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Από τα πάρα πολύ καλά παντελόνια, τα οποία είμαι σίγουρη ότι θα το ευχαριστηθώ πάρα πολύ. Μπορείς να τον φορέσεις με ένα πολύ όμορφο έτσι ριχτό που κάμισο τύπου πράσινο κυπαρισί. Τρελαίνομαι για το πράσινο το κυπαρισί και μπορείς να βάλεις ακόμα και Stan Smith, δηλαδή μπορείς να βάλεις ακόμα και αθλητικό και να το έχεις έτσι ένα πιο casual look, αλλά μπορείς να βάλεις ακόμα και κάτι με χοντρό τακούνι, θα φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Αγαπώ αυτό το παντελόνι, αλήθεια σας το λέω, πες να μην το βγάλω καν από πάνω μου σήμερα. Αυτά ήταν λοιπόν όλα τα πραγματάκια από τα Celestino, τα αγαπημένα μου, να σας πω την αλήθεια, ήταν το παντελόνι, το οποίο είπαμε θα γίνει δεύτερο μου πετσί, είμαι σίγουρη. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα για τα κεράκια. Μ' αρέσει πολύ η φάση να έχω κεράκια έτσι στο σπίτι μου, όταν μετακομίσω στο δικό μου σπίτι που θα είμαι ολομόνα και θα το έχω όλο γύρω γύρω με κεράκια, είμαι σίγουρη. Και έχουν πάρα πολύ ωραία αισθητική λόγω χρώματος. Και φυσικά εντάξει, δεν θέλω καν να αναφερθώ στο άρωμα, γιατί είναι κάτι τελείως υποκειμενικό. Μπορεί ένα άρωμα το οποίο μου αρέσει εμένα να μην αρέσει καθόλου σε εσένα. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το βίντεο για σήμερα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ αν μιλάω γρήγορα. Αυτή είμαι, πάντα μιλάω γρήγορα. Μέχρι την επόμενη φορά να κάνεις αυτό που σου αρέσει εσένα και μόνο εσένα. Και θα τα πούμε πολύ 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 σύντομα. Φιλάκια!